Απόψε μιλάμε για ηγεσία. Δηλαδή μιλάμε για management, όπως λένε στην βαρβαρική. Και στην ελληνική το management είναι δεσποτική. Ο πρώτος ο οποίος μίλησε για management ήταν ο Ξενοφώντας. Χωρίς αυτό να σημαίνει, και το όρισε ως δεσποτική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρώτου Ξενοφώντος δεν είχαν κάνει αναφορές στην ηγεσία, δηλαδή την δεσποτική και προηγούμενη. Σήμερα θα δούμε απόψεις του Πλάτωνα, του Θουκυδίδη, του Ξενοφώντα, του Αριστοτέλη, του Φιλίππου, του Φιλίππου, του βασιλιά των Μακεδόνων, ο οποίος εφήρμοσε όλα όσα οι προηγούμενοι είπαν, τα εφήρμοσε στην πράξη, ήταν ο πρώτος που εφήρμοσε την ηγεσία στην πράξη επί του πρακτέου, πέραν των θεωριών στις οποίες είχαν αναφερθεί οι προηγούμενοι Πλάτωνας, Θουκυδίδης, Ξενοφώντας κλπ. Και Αριστοτέλης. Και θα καταλήξουμε στον Πλήθωνα το γεμιστό, ο οποίος εν μέσω χριστιανοβυζαντινοκρατούμενης βεβαίως εποχής, στο Μιστρά, προώθησε την επανελλήνιση, θα δούμε κάποια στοιχεία λεπτομερώς, προώθησε την επανελλήνιση της πατρώας λατρείας ιδρύοντας και σχετική σχολή, μέσω της ηγεσίας, δηλαδή φρόντισε να γίνει αρεστός στους τότε παλαιολόγους και συγκεκριμένα στον Εμμανουήλ τον δεύτερο παλαιολόγο του Βυζαντίου, αυτοκράτορα του Βυζαντίου, και τον αδελφό του δεσπότη Θεόδωρο, δεσπότη όχι με την έννοια της ιεραρχίας του ιερατείου των χριστιανών, δεσπότη που δεσπόζει στην περιοχή του Μιστρά. Φρόντισε, λέω, να γίνει αρεστός σε αυτούς, δίνοντάς τους συμβουλές, πολιτικές συμβουλές ηγεσίας και συνάμα να περνάει μέσα από αυτές, γιατί η ηγεσία την οποία ο Πλήθωνας, όπως θα δούμε, ανέπτυξε, είναι μέσα από την ελληνική κοσμοαντίληψη. Δηλαδή μέσα από την κοσμοαντίληψη και τη γνώση που είχε ο Πλήθωνας από Πλάτωνα, από Θουκυδίδη, από Ξενοφώντα και τους προηγούμενους διανοητές, έδινε συμβουλές ηγεσίας στους χριστιανούς βυζαντινούς αυτοκράτορες και τους επηρέαζε. Αυτά θα δούμε λοιπόν διαχρονικά, ξεκινώντας από μία έτσι σταχυολόγηση. Πλάτων. Ο Πλάτων θεωρεί ότι ο ηγέτης θα πρέπει παράλληλα να έχει γνώση και να εστερνίζεται την φιλοσοφία των Ελλήνων, και δεν εννοεί σε καμία περίπτωση ότι μπορεί κάποιος να είναι ηγέτης χωρίς παράλληλα να είναι και φιλόσοφος. Αυτή είναι η άποψη του Πλάτωνα. Γι' αυτό και λέγει χαρακτηριστικά ότι εάν αυτοί που ονομάζονται ηγέτες και κυβερνήτες δεν γίνουν φιλόσοφοι ώστε να συνδυάζουν την πολιτική δύναμη και τη φιλοσοφία, και αν δεν αποκλειστούν απολύτως από τη διοίκηση όλοι όσοι διεκδικούν τον ένα ή τον άλλο τίτλο χωριστά, φιλόσοφος ηγέτης, είναι αδύνατο, φίλε Γλάφκον, παρενετικοί λόγοι, να επέλθει καμία διόρθωση των κακών που μαστίζουν τα κράτη και το ανθρώπινο γένος, και ούτε θα εμφανιστεί ποτέ και θα δει το φως του ηλίου η πολιτεία αυτή, της οποίας εμείς χαράξαμε το σχέδιο. Πόσο μπορεί να συναντήσει κανείς σήμερα την δυτή αυτή υπόσταση στους σημερινούς πολιτικούς ηγέτες, δηλαδή να είναι ηγέτες και συνάμα να φιλοσοφούν. Θουκυδίδης. Άποψη του Θουκυδίδη. Ο ηγέτης δεν γράφει ιστορία. Έχουμε ακούσει και διαβάζουμε πολλές φορές και το μεταφέρουμε και στο λόγο μας ότι ο τάδε ηγέτης, πολιτικός, ή αν θέλεις και ένας μάνατζερ μιας επιχείρησης, που ήταν κάποια περίοδο μάνατζερ στην επιχείρηση αυτή, ένας διευθύνων σύμβουλος, ένας πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου κλπ. Έγραψε, λέει, ιστορία. Ο τάδε πολιτικός ή ο τάδε ηγέτης έγραψε ιστορία. Όχι, 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 λέει ο Θουκυδίδης, ο ηγέτης δεν γράφει ιστορία. Δεν είναι πρακτικογράφος της ιστορίας. Είναι διαχειριστής των συμβάντων της εποχής του. Δεν είναι αυτός που γράφει αφήνει ιστορία. Δεν είναι πρακτικογράφος ιστορίας. Είναι ο ερμηνευτής των πεπραγμένων της εποχής του και ο διαχειριστής του. Δηλαδή, ο ηγέτης έχει το ρόλο του τελόντος εργασία ηγεσίας. Δεν είναι
«Λετά σε μουά», ας πούμε. Και δεν γράφει ιστορία με την έννοια αυτή, το ότι ο Τάδε έγραψε ιστορία στην εποχή του. Βέβαια, αυτά να τα δούμε πιο αναλυτικά όσο αφορά το σκεπτικό τους. Μια σταχυολόγηση είναι αυτά τα πρώτα. Ξενοφών. Ο ξενοφώντας είναι εκείνος που δίνει ιδιαίτερη σημασία στον ηγέτη από άποψη εξειδίκευσης, ενασχόλησης με το έργο της ηγεσίας. Και λέγει ότι ο ηγέτης δεν μπορεί να ασχολείται με αλότρια. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει αυτό που γίνεται σήμερα από πολιτικούς, βουλευτές και λοιπούς, οι οποίοι έχουν και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να είναι σωστός ηγέτης. Η εργασία των αρμοδιοτήτων και των καθηκών του ηγέτη είναι εξειδικευμένη. Δεν το επιτρέπει να ασχολείται με αλότρια. Σε κάθε περίπτωση, ισχυρότερος ηγέτης είναι εκείνος που στρέφεται μόνο στο έργο της ηγεσίας. Αποκλειστικά και μόνο σε αυτό. Συνεχίζοντας την σταχυολόγηση των Ελλήνων διανοητών όσο αφορά κάποιες απόψεις τους, ερχόμαστε στον δηλώνω θαυμαστή του ανέκαθεν και προσπαθώ να τον διαβάζω και να μιμούμε όσο γίνεται τα λεγόμενά του και ότι μας άφησε. Αριστοτέλης. Γνωστό το κείμενο αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σύγχρονο και λες και όταν το έγραφε ζούσε αυτό που ζούμε. Τι λέει? Η επιδίωξη της τυραννίας είναι να πτωχεύσουν οι πολίτες. Αφενός για να συντηρείται η καθιστική ατάξη πραγμάτων, να συντηρείται με τα χρήματά τους η φρουρά του καθεστώτος, είναι η καθιστική ατάξη πραγμάτων. Και αφετέρου για να είναι απασχολημένοι οι πολίτες και να μην τους μένει χρόνος για επιβουλές. Ας αναλογιστούμε το γεγονός ότι θα το δούμε και στον πλήθωνα το γεμιστό και θα δούμε γιατί απέτυχε το κίνημα της Επανελλήνης σε επιπλήθωνα γεμιστού. Γιατί οι τότε μωραΐτες ήταν εξαθλειωμένοι εντός και εκτός εισαγωγικών όπως είναι οι νεοέλληνες σήμερα. Εάν ασχολείσαι με θέμα, αν δεν σου μένει χρόνος για επιβουλές, γιατί ασχολείσαι με την τετριμένη καθημερινότητα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι πολυτέλεια το να βρίσκεσαι σε αυτή την αίθουσα εδώ σήμερα. Δηλαδή όσοι το έχουν κάνει ή έχουν ξεπεράσει την καθημερινότητά τους από άποψη οικονομικών απολαβών και αγαθών ή έχουν υπερβεί τον εαυτό τους. Γι' αυτό σας πρέπει ιδιαίτερη τιμή, γιατί μάλλον έχετε υπερβεί τον εαυτό σας παρά έχετε εξασφαλίσει τα υλικά αγαθά εκείνα που σας επιτρέπουν να ασχολείστε και με την πολυτέλεια αυτών εδώ των θεμάτων. Πολυτέλεια εντός εισαγωγικών, αυτή είναι η ουσία της ζωής του ανθρώπου. Σε αυτό το αποτέλεσμα λέει αποβλέπει τόσο η επιβολή μεγάλων φόρων. Κοιτάξτε τι λέει ο Αριστοτέλης. Η απορρόφηση των μπορεσιών των πολιτών. Σου πάρουν τα σπίτια, δεν επιτρέπεται το 75% των νεοελλήνων να έχουν ιδιοκτησία. Δεν το επιτρέπει αυτό ο βαρβαρικός ευρωπαϊκός, εντός εισαγωγικών το ευρωπαϊκός νους. 30% είναι ο μέσος όρος ιδιοκτησίας σε όλη την Ευρώπη. Πώς εσύ έχεις 75-77% ιδιοκτησία? Πρέπει να την πάρουμε. Χαμογελάει. Η απορρόφηση των περιουσιών των πολιτών, όσο και η κατασκευή μεγάλων έργων που εξαντλούν τα δημόσια οικονομικά. Βλέπε Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών, Αθηνών Θεσσαλονίκης. Από τότε που είμαι φοιτητής γίνονται έργα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης για να απομυζούν χρήματα κάποιοι. Καθώς ανεβαίνω, λέω, αυτό διαπιστώνω. Αυτά περί Αριστοτέλους, τα οποία έχουν βέβαια άμεση σχέση με ηγεσία. Θα δούμε και πιο συγκεκριμένα πράγματα. Ο Αριστοτέλης εφαρμόζει την ηγεσία από τη θεωρία στην πράξη και την υιοθετεί πλήρως. Ο Φίλιππος. Φίλιππος. Τι λέει ο Φίλιππος? Ο Φίλιππος δίνει μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της ηγεσίας που λέγεται διπλωματία. Και τι λέει? Ότι από τότε που έχασα το μάτι μου, στη μάχη της Μεθόνης είχε χάσει το μάτι του, από τότε που έχασα το μάτι μου, δίνω πια μεγαλύτερη σημασία στην διπλωματική. Στην διπλωματία. Παρότι στην ανδρεία. Παρότι δηλαδή στη χρήση των όπλων.
Θα δούμε τι κάνει σχετικά ο Φίλιππος. Πλήθωνας. Μία εκ των συμβουλών του Πλήθωνα στον Μιχαήλ τον Δεύτερο, τον αυτοκράτορα Βυζαντίου και τον αδελφό του δεσπότη Θεόδωρο, ήταν αυτή. Οι σύμβολοι του ηγέτη που εγκαθίστανται πέριξ αυτού στην εξουσία, σύμβουλοι, διοικητικό συμβούλιο, σύμβουλοι, μέλη, οικονομικός σύμβουλος, διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού κλπ. Πρέπει, λέει, να έχουν μεσαία εισοδήματα, τους λέει ο Πλήθωνας ο Γεμιστός σε επιστολές του 1393, θα το δούμε και πιο κάτω. Πρέπει, λέει, να έχουν μεσαία εισοδήματα, διότι ούτε οι πλούσιοι ενδιαφέρονται για τα κοινά ώστε να δίνουν κατάλληλες συμβουλές, ούτε και οι φτωχοί, τους οποίους απασχολεί η προσωπική τους διαβίωση, μπορούν να ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα των άλλων. Και ας δούμε λίγο αναλυτικότερα τώρα, πέρα από την σταχυολόγηση των μεγάλων Ελλήνων διανοητών, ας δούμε λίγο αναλυτικότερα τις απόψεις τους. Πλάτων. Ο Πλάτων αναγάγει την ηγεσία σε επιστήμη. Ο Πλάτων είναι αυτός που αναγάγει την ηγεσία σε επιστήμη. Την χωρίζει σε πολιτική ηγεσία και επιχειρησιακή στρατηγική ηγεσία. Δεν έχει δηλαδή σημασία αν μιλάμε για πολιτικό ηγέτη ή αν μιλάμε για τον ηγέτη ενός στρατηγικού σχεδίου, το οποίο μπορεί να αφορά μια επιχείρηση. Στο ερώτημα αν ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται, ο Πλάτων έχει κάποιες απόψεις που μέχρι να καταλήξει φαίνονται αντιφατικές. Δηλαδή, στην αρχή των έργων του υποστηρίζει ότι ο ορθογνώμων ηγέτης είναι αυτός ο οποίος διακρίνεται από τις αρετές της φρόνησης, σοφροσύνης, δικαιοσύνης και ανδρείας. Και επειδή αυτές οι αρετές, λέει ο Πλάτων, ή τις έχεις ή δεν τις έχεις, δεν είναι επίκτητες. Συνεπώς ο ηγέτης, τα χαρακτηριστικά του ηγέτη δεν μπορούν να αποκτηθούν με την εκπαίδευση. Είναι κληρονομικά. Είναι εκ του φυσικού. Ή είσαι ηγέτης δηλαδή, αυτό που λέμε στην τρέχουσα, νεοαλίζουσα και χιδεΐζουσα, ή το έχεις ή δεν το έχεις. Λοιπόν, ή είσαι ηγέτης ή δεν είσαι. Φέρνει δε ως παράδειγμα ηγέτες όπως Περικλής, όπως Θεμιστοκλής, και λέγει ότι ενώ αυτοί ποτέ δεν εκπαιδεύτηκαν σε θέματα ηγεσίας, ήταν άριστοι ηγέτες. Την άποψή του αυτή ότι ο ηγέτης γεννιέται και δεν γίνεται, την μεταφέρει στον Πρωταγόρα, ο οποίος ως σοφιστής, οι σοφιστές διδάσκουν και επιπληρωμή και θεωρούν ότι η γνώση μεταδίδεται και θεωρούν ότι η γνώση είναι επίκτητη επί παντός επιστητού. Μεταφέρει λοιπόν την άποψή του αυτή στον Πρωταγόρα, ο οποίος διαφωνεί και του λέει όχι, δεν είναι έτσι και η ηγεσία μαθαίνεται. Εν τη αυτή περιπτώσει με την πάροδο του χρόνου εξελίσσει την άποψή του και στο έργο του Πολιτεία προσθέτει στα χαρακτηριστικά του ηγέτη το απαραίτητο της δυνατότητάς του να φιλοσοφεί, που το είδαμε προηγμένως. Στο δε έργο του Αλκιβιάδης δηλώνει ότι όποιος κατέχει την επιστήμη της ηγεσίας, είπαμε την ανοίγαγε σε επιστήμη την ηγεσία, μπορεί να την διδάξει και να τη μεταδώσει και σε άλλους που πληρούν τέτοιες έμφυτες προϋποθέσεις. Συμπέρασμα για τον Πλάτωνα. Μπορεί να τη διδάξει. Άρα δηλαδή, ναι, είναι και επίκτητη. Σε ποιους? Σε αυτούς που πληρούν κάποιες τέτοιες έμφυτες προϋποθέσεις, λέει. Άρα συμπέρασμα. Η ηγεσία είναι κάτι το έμφυτο, που όμως μπορεί να αναπτυχθεί εφόσον υπάρξει επιμόρφωση και εκπαίδευση πάνω σε αυτό. Εγκαταλείπει δηλαδή την πρώτη του άποψη, η οποία ήταν κάθετη, και θεωρεί πλέον ότι η ηγεσία προϋποθέτει κάποια έμφυτα χαρακτηριστικά, αλλά επιδέχεται και επίκτητα για την ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ηγέτη. Πότε το λέει αυτό ο Πλάτων? Κάπου τότε, κατά τη διάρκεια της ζωής του, 427-347. Δηλαδή, ας πούμε ότι το λέει ο Πλάτων αυτό 2.400 χρόνια πριν. Σωστά? Μάλιστα. Η γελιότητα του να ξανααναλύσει στην Αμερική
Την ξέρουμε, την έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, Έθνος Κυριακής, 8 Ιουνίου 2003, από το αρχείο μου. Οι Βαρβαρούλιδες, Καντ, Γκαλτών, Λόρενς και Τσόμσκι, είναι της άποψης ότι ο ηγέτης γεννιέται. Τουναντίον οι Βαρβαρούλιδες, Λοκ, Παυλόφ, Φρόιντ και Μπράς, είναι της άποψης ότι ο ηγέτης γίνεται, εφόσον τα επίκτητα χαρακτηριστικά επιδράσουν. Λέω, αυτές είναι, εδώ είναι τα ονόματά τους, οι απόψεις τους, το άρθρο τους, το συμπέρασμά τους. Τελευταίες επιστημονικές έρευνες, αυτό σημαίνει ξανανακαλύπτει την Αμερική, δηλαδή 2.400 χρόνια μετά, μας λένε, τελευταίες επιστημονικές έρευνες συγκλίνουν στην άποψη ότι ο ηγέτης είναι τόσο έμφυτος ως προς τα χαρακτηριστικά του, ως και επίκτητος ως προς τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. 2.400 χρόνια μετά έρχονται να μας πούνε κάτι που το έχει πει 2.400 χρόνια πριν. Ο Πλάτων προχωρεί όμως στο θέμα των χαρακτηριστικών και των κανόνων της ηγεσίας και θεωρεί ότι οι θεμελιώδεις αρχές και κανόνες της ηγεσίας, κατά τον Πλάτωνα πάντα, είναι ένα, η διαλεκτική, μέσω της οποίας αναζητιέται, λέει, η ουσία της αλήθειας και η ορθογνωμία του ηγέτη. Θεωρεί ότι όσοι συνευρίσκονται σε ένα τραπέζι συζητώντας θέματα ηγεσίας και συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, πρέπει να εκθέτουν τις απόψεις τους, λέει ο Πλάτων. Πρέπει να εκθέτουν τις απόψεις τους εν συντομία, εμπεριστατωμένα, κέρια, χωρίς να πλατιάζουν. Μα είναι σημαντικό αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στη λήψη αποφάσεων μιας ομαδικής συνεργασίας. Να παίρνεις το λόγο, να είσαι σαφής, κέριος και σύντομος. Δεν είναι εύκολο συνάντηστο σήμερα, τουλάχιστον. Να εκθέτουν τις απόψεις σε συντομία, ας προσέξουμε λίγο, και με επιχειρήματα αποστασιοποιημένοι από το μικροκοινωνιολογικό τους περιβάλλον. Αποστασιοποιημένοι από το μικροκοινωνιολογικό περιβάλλον, η παρέθεση είναι δικιά μου. Αποστασιοποιημένοι, λέει ο Πλάτωνας, από την υποκειμενική ακαμψία των προσωπικών τους εμπειριών. Αυτό είναι το μικροκοινωνιολογικό περιβάλλον. Αποστασιοποιημένοι από την προσωπική ακαμψία των δικών τους εμπειριών. Να το εκλαϊκεύσω, λέει κάποιος σε μια συζήτηση. Άκου τώρα που σου λέω, ρε παιδί μου. Κάποια μάλλον. Αυτό που λέω, μάλλον γυναίκες το λένε. Λέει σε μια συζήτηση. Το 90% των ανδρών απατούν τις γυναίκες τους, ρε παιδί μου. Λέει κάποια. Σε μια ομίγυρη φιλενάδων της. Συμφωνούν και οι άλλες περίπου. Λοιπόν, τι είπε τώρα, το 90% των ανδρών απατούν τις γυναίκες τους. Πώς το λέει τώρα αυτό? Το λέει με βάση την υποκειμενική ακαμψία των προσωπικών της εμπειριών. Δηλαδή, οι τρεις σχέσεις που είχε, την απατούσαν. Ο πατέρας της απατούσε τη μάνα της. Ο θείος της απατούσε τη θεία της. Ο παππούς της απατούσε τη γιαγιά της. Τέλος. Βγάλαμε το συμπέρασμα. Αυτό σημαίνει ακαμψία υποκειμενικών εμπειριών. Αυτό σημαίνει μικροκοινωνιολογικό περιβάλλον. Οι ηγέτες που ανταλλάσσουν απόψεις θα πρέπει να είναι κατά Πλάτωνα, όσο αφορά τη διαλεκτική, θα πρέπει να είναι σαφείς, κέριοι, σύντομοι και αποστασιοποιημένοι από το μικροκοινωνιολογικό τους περιβάλλον. Εύκολο. Δεν το συναντάς. Εάν κάτσουμε σε ένα τραπέζι και συζητήσουμε κάτι, ξεκινάμε να εκθέσουμε την άποψή μας με βάση τις δικές μας εμπειρίες. Και τι είναι οι δικές μας εμπειρίες? Είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα οι δικές μας εμπειρίες? Επίσης κατακρίνει τους προσοκρατικούς φυσικούς φιλοσόφους, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το δογματικό μονόλογο, δηλαδή δεν ασκούσαν την διαλεκτική. Δεύτερος κανόνας κατά Πλάτωνα από άψη ηγεσίας, το μέτρο, το μέτρο. Οι αποφάσεις του ηγέτη πρέπει να εξασφαλίζουν και να διατηρούν μία αρμονία, που σημαίνει ότι πρέπει να κινείται, η απόφασή του πρέπει να κινείται στο μέτρο. Δηλαδή,
ούτε στην υπερβολή, ούτε στο τίποτα. Στο μέσον μεταξύ υπερβολής και τίποτα θα πρέπει να κινείται η άποψη του ηγέτη. Πρέπει να εξετάζονται τα άκρα της υπερβολής και της έλλειψης, του πάρα πολύ και του τίποτα. Στο συγκερασμό αυτών βρίσκονται τα καλά και αγαθά έργα. Για την ανέβρεση του μέτρου σε κάθε περίπτωση ο Πλάτων εισάγει την τεχνική της μετρητικής. Είναι η σημερινή στατιστική και ο νόμος των πιθανοτήτων. Γιατί για να καταλήξεις στο μέτρο μεταξύ των άκρων, μεταξύ του πολύ και του τίποτα, θα πρέπει να έχεις αντιπροσωπευτικό δείγμα που σημαίνει να καταλήξεις σε έναν μέσο όρο στατιστικού συμπεράσματος. Αυτό λοιπόν που λέμε σήμερα στατιστική, ο Πλάτων το λέει μετρητική, όπως αυτό που λέμε management, ο Ξενοφώντας το έχει πει δεσποτική. Τρίτος κανόνας. Μεταξύ ηγετών και πολιτών, λέει, θα πρέπει να υπάρχει ενότητα μεταξύ διοικούντων και διοικουμένων. Και σε μια επιχείρηση μεταξύ διοικούντων και διοικουμένων θα πρέπει να υπάρχει ενότητα. Να μην νιώθουν οι διοικούντες αντίπαλο, αντιπέρας, όχθης, στρατόπεδο και οι ηγέτες στην απέναντι όχθη. Θα πρέπει να νιώθουν ότι είναι μαζί. Για να γίνεται αυτό, λέει, πρέπει να έχει ο ηγέτης ήθος, προσωπικότητα. Και εκτός από τις προαναφερόμενες αρετές που είδαμε λίγο πριν, φρόνηση, σοφροσύνη κλπ, οι οποίες καθιστούν τον ορθογνώμονα ηγέτη, θα πρέπει να έχει μόρφωση στις επιστήμες της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, λέει ο Πλάτων, για να μπορεί να απευθύνεται κατά τον αρμόζοντο τρόπο στο νου και την ψυχή των πολιτών, στο νου και την ψυχή των εργαζομένων. Οι δε πολίτες, χάρη της μεταξύ τους ενότητας, πρέπει να λαμβάνουν την κατάλληλη αγωγή. Και ως τέτοια είναι η μουσική. Δεν έχω να σχολιάσω. Δεν ξέρω να σχολιάσω. Γιατί θεωρεί ο Πλάτωνας κατάλληλη αγωγή των πολιτών για την μεταξύ τους ενότητα την μουσική παιδεία. Λέω, ειλικρινά δεν ξέρω να το σχολιάσω. Αν γνωρίζετε, μετά να πούμε κάτι πάνω σε αυτό. Η οποία έχει το προνόμιο, λέει, της δύναμης να εντυπώνει στις συνειδήσεις των πολιτών τη συμφιλίωση. Να το μεταφράσω σύμφωνα με αυτό που ακούω σήμερα να λένε έτσι διάφοροι μουσικοί καλλιτέχνες, ότι η μουσική ενώνει. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ λίγο σε σχέση με αυτό που θέλει να πει ο Πλάτωνας, το οποίο, λέω, δεν είμαι σε θέση να ερμηνεύσω. Τέταρτος κανόνας που πρέπει να διέπει την ηγεσία, εκτός πάντα από τις αρετές που έχουμε πει. Η πρωτοβουλία και ο νόμος, ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά και κανονισμοί. Μα σήμερα στο management λένε ότι στον εργαζόμενο πρέπει να του δίνεις τη δυνατότητα να αναπτύξει τις δεξιότητές του και να παίρνει πρωτοβουλίες. Εάν δεν του δώσεις τη δυνατότητα να αναπτύξει τις δεξιότητές του, του υφισταμένου σου, του διοικούντα, του διοικούμενου και να αναπτύξει πρωτοβουλίες, τότε σιγά σιγά αρχίζει και αποστασιοποιεί το ενδιαφέρον του από τις επιχείρησεις πράγματα και στόχους. Στο έργο πολιτικός εξετάζεται η ανάπτυξη των πρωτοβουλειών του ηγέτη με την πειθαρχία. Και τη συμμόρφωση βεβαίως τους νόμους ή τους κανονισμούς αντίστοιχα σε έναν οργανισμό. Καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο νομοθέτης πρέπει να νομοθετεί κανόνες που ταιριάζουν στην πλειονότητα των πολιτών, λέει, ωστόσο ο ηγέτης, ο διοικών, θα πρέπει ναι μεν να λαμβάνει υπόψη αυτούς τους κανόνες, αλλά όταν εκτιμά ότι κάποιοι εξ αυτών δεν ταιριάζουν στην ιδιαιτερότητα ενός φαινομένου που αντιμετωπίζουν κάποιοι διοικούντες, τότε, λέει, θα πρέπει να γίνεται ευλίγιστος στη λήψη αποφάσεών του και να φροντίζει έτσι ούτως ώστε να τηρεί μεν το γραπτό δίκαιο, αλλά όταν είπαμε αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις, να ακολουθείτε το εθιμικό προγονικό δίκαιο. Δέχεται δηλαδή ο Πλάτων μέσα από την εξέλιξη μιας νομοθεσίας τη διατύπωση κανόνων αντίστοιχων της εποχής που βιώνεις. Όταν όμως εκτιμάει ότι κάποιοι τέτοιοι κανόνες δεν μπορούν να εφαρμοστούν στο Χριστό, τότε θα πρέπει
ο λήπτης αποφάσεων ηγέτης να διακρίνεται από ευληγησία και να παραπέμπει την κρίση του στο εθιμικό δίκαιο των προγόνων, που σημαίνει ότι εκεί μέσα δεν υπάρχει περίπτωση η όποια ιδιαιτερότητα κάποιου να μην βρει τη λύση της. Θουκυδίδης. Α, επίσης να μεριμνά τηρουμένο των αλλογιών του εθιμικού δικαίου για την αλλαγή νομοθετημάτων, ανάλογα με την εποχή και το πέρασμα του χρόνου. Αυτή είναι η απόψη του Πλάτωνα γενικώς, περί ηγεσίας, και περνάμε στο Θουκυδίδη. Να μην στηρίζεται ποτέ σε μια πληροφορία ο ηγέτης, λέει, αλλά πρέπει να διασταυρώνει την πληροφορία του, να μην έχει ένα σημείο αναφοράς. Όσο λογική και αληθοφανής αν φαίνεται η πληροφορία αυτή, θα πρέπει να τη διασταυρώνει, λέει ο Θουκυδίδης. Απαραίτητη προϋπόθεση στη λήψη αποφάσεων ενός ηγέτη, η διασταύρωση της πληροφορίας. Να ξεχωρίζει την δευτερεύουσα πληροφορία από την πρωτεύουσα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να την αγνοεί. Να λειτουργεί επαγωγικά και συνεπώς επιστημονικά, δηλαδή να παρακολουθεί τα επιμέρους ζητήματα καταλήγοντας στο γενικό πρόβλημα. Εμείς συνήθως κάνουμε το εξής. Λέμε, ποιο είναι το πρόβλημα? Αυτό. Ωραία. Πώς μπορούμε να το λύσουμε? Όχι, λέει ο Θουκυδίδης. Ποιες είναι οι λύσεις για το πρόβλημα? Δηλαδή, άσε λίγο, το ξέρουμε το πρόβλημα, μην ασχολείσαι με την αιτία του, μην ασχολείσαι με την αφορμή του. Το ξέρεις, έχει εμφανιστεί. Άφησε το στην άκρη και κοίταξε ποιες είναι οι λύσεις του προβλήματος. Εάν ασχοληθείς με την αιτία του και την αφορμή του, ενδέχεται να επηρεαστεί συναισθηματικά. Θα σας πω ένα παράδειγμα, έτσι εκλαϊκευμένο. Ορίζεται μία ομάδα εργασίας μεταξύ managers, μεταξύ ηγετών, διευθυντικών στελεχών, να αποφασίσουν για το αν θα πρέπει να απολυθεί ο Νίκος Πετρόπουλος ή όχι, γιατί τελευταία ο Νίκος Πετρόπουλος παρουσιάζει παραβατικές συμπεριφορές τόσο εδώ επιχειρησιακά, όσο και έξω επιχειρησιακά, δηλαδή με συναδέλφους και με πελάτες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αφήνουμε το πρόβλημα λοιπόν και δεν ψάχνουμε να βρούμε την αιτία του, γιατί αν μπούμε στη διαδικασία, ναι, αλλά ξέρετε γιατί ο Πετρόπουλος παρουσιάζει αυτά τα προβλήματα τελευταία? Γιατί έχασε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα την οικογένειά του? Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί έγινε αλκοολικός ο γιος του? Γι' αυτό ή για εκείνο? Εάν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, τότε ξεφεύγουμε από τα δεδομένα του προβλήματος για την ορθολογική λύση του τι θα κάνουμε με τον Πετρόπουλο, και μπαίνουμε σε συναισθηματική κατάσταση η οποία μπορεί να μας οδηγήσει σε ατραπούς διάφορους καθή στιγμή, και πολλοί άλλοι εργαζόμενοι που μπορεί να έχουν διάφορα προβλήματα και να παρουσιάζουν διαφοροποιημένες συμπεριφορές, να έχουν την αιτία τους. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι κάνουμε με τον Πετρόπουλο σε σχέση με την παραβατικότητα που παρουσιάζει και όχι με την αιτία της παραβατικότητας. Γιατί ο ηγέτης δεν θεραπεύει προβλήματα. Ο ηγέτης διαχειρίζεται καταστάσεις. Έχει μεγάλη διαφορά. Δεν θεραπεύει ψυχολογικά προβλήματα, διαχειρίζεται καταστάσεις για το κοινό συμφέρον των πολιτών ή των διοικούμενων μιας επιχείρησης. Να λαμβάνει υπόψη την επανάληψη των πολιτικών και επιχειρησιακών γεγονότων. Δηλαδή, ναι μεν, πάντα γάρ πέφηκε και ελασούστε, τα πάντα γεννιούνται και πεθαίνουν ή όλα ακμάζουν και παρακμάζουν, αλλά και ξαναγεννιούνται και ξαναπεθαίνουν. Εάν έχεις τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεσαι τον κύκλο των πραγμάτων και των φαινομένων, τότε έχεις και τη δυνατότητα να κάνεις προβολές στο μέλλον και να λες, θα συμβεί κατά πάσα πιθανότητα αυτό. Γιατί λες ότι θα συμβεί αυτό? Γιατί το έχεις ξαναδεί. Δεν το έχεις ξαναδεί, γιατί δεν έχεις ζήσει να το ξαναδείς. Το έχεις μελετήσει, το έχεις βρει. Και εμείς τι κάνουμε, οι περισσότεροι από εμάς που ασχολούνται με την ελληνική γραμματεία και γενικά με την ελληνική διανόηση. Τι έλεγε πριν ο Αριστοτέλης? Λοιπόν, όταν ξέρω τι έχει πει ο Αριστοτέλης και δεν βρίσκομαι στο σήμερα, αλλά βρίσκομαι στις αρχές δεκαετίας του 2000,
είμαι σε θέση, θυμάστε τι έλεγε ο Αριστοτέλης, είμαι σε θέση να κάνω προβολή στο μέλλον. Όταν δίνεις ελληνική υπηκότητα σε αλβανόπουλα που γεννιούνται επειδή γεννήθηκαν στην Ελλάδα, επειδή γεννήθηκαν στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι δεν είναι Αλβανοί άνθρωποι αυτοί, ε? Επειδή όποιος γεννιέται στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι είναι Αλβανός. Δηλαδή αν εγώ γεννηθώ στη Γερμανία από Έλληνες γονείς, έχω γίνει Γερμανός στην καταγωγή. Όχι. Όταν λοιπόν του δίνεις υπηκότητα, τι θα κάνει, θα πάει στο στρατό. Πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος, πώς αισθάνεται, Έλληνας, επειδή έχει ελληνική υπηκότητα. Ποτέ δεν θα γίνει. Ορίστε. Υπηκότητα ή ηθαγένεια. Καλά, το ηθαγένεια δεν το συζητάμε, δεν πρέπει να δοθεί ποτέ. Δεν γίνεται να δίνει ηθαγένεια. Δεν γίνεται. Μόνο η Τασία μπορεί να δίνει ηθαγένεια. Η Τασία μπορεί. Η Χριστοδουλοπούλου έβγαλε νόμο περί ηθαγένεια. Δεν μπορεί να πάρει ηθαγένεια. Ηθαγένεια δεν μπορεί να δώσει. Υπηκότητα μπορεί να δώσει. Ωστόσο, υπό προϋποθέσεις. Δεν θα δώσει υπηκότητα σε έναν άνθρωπο ο οποίο γεννήθηκε, επειδή γεννήθηκε στην Ελλάδα, τον κάνουμε υπηκό Έλληνα. Όταν οι γονείς του, οι παππούδες του, οι καταβολές των γραμμών αίματός του είναι από οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, αν θα το κάνεις αυτό, ο άνθρωπος αυτός πώς μεγαλώνει ως Έλληνας, επειδή του δώσεις εσύ υπηκότητα, όχι βέβαια, μεγαλώνει και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Μεγαλώνει με την συνείδηση της πατρίδας και των χωμάτων από τα οποία προέρχεται. Και πάει μετά στο στρατό και σου κάνει έτσι. Κάνε τώρα προβολές στο μέλλον. Συνεχίζουμε. Ο ηγέτης δεν είναι αυτός που γράφει ή που αφήνει ιστορία. Δεν είναι πρακτικογράφος της ιστορίας. Αυτό που είδαμε λίγο πριν το έχει και εδώ ως κανόνας. Είναι ο ερμηνευτής των πεπραγμένων της ιστορίας. Είναι ο διαχειριστής των συμβάντων. Δεν είναι θεραπευτής. Δεν είναι διανοητής. Ο Πλάτων τον θεωρεί διανοητή, γιατί θεωρεί ότι δεν μπορεί ένας ηγέτης να μην γνωρίζει φιλοσοφία. Για το σκοπό αυτό στηρίζεται σε 4 διαχρονικές επιστημονικές ερωτήσεις. Ο ηγέτης, ο μάνατζερ. Ποιος, γιατί, πώς και πότε. Τέλος, δεν αποδίδει την πολιτική ή επιχειρησιακή αποτυχία γενικά σε λανθασμένες αποφάσεις ή στους θεούς. Ε? Άσε μωρέ, είναι και θέμα τύχης. Ξέρεις, δεν πάει καθόλου το μαγαζί. Άμα δεν θέλει ο Θεός, θα έρθει. Ο γάμος απέτυχε γιατί δεν ήθελε ο Θεός. Λοιπόν, σε λανθασμένες αποφάσεις τους, αλλά στην ανάγκη κάποιων ηγετών να διατηρηθούν στην εξουσία εκφράζοντας τα συναισθηματικά τους πάθη. Μήπως οι σημερινοί ηγέτες προσπαθούν να διατηρηθούν στην εξουσία όπως. Ε? Εκφράζοντας τα συναισθηματικά τους πάθη. Λέω μήπως. Ξενοφώντας. Στο έργο του κύρου Παιδεία, και στις αφηγήσεις του εισάγει την έννοια της εξειδίκευσης στην εργασία. Όπως είπαμε και πριν, στη σταχυολόγηση είναι ο πρώτος που θεωρεί ότι ο ηγέτης πρέπει να ασχολείται μόνο με αυτό και να μεριμνά εμπίπτοντας σε συγκεκριμένο έργο, εξού και δίνει ένα παράδειγμα στην κύρου παιδεία, για ένα εργοστάσιο σανδαλοποιίας. Και λέει ότι το εν λόγω εργοστάσιο σανδαλοποιίας λειτουργήσε άριστα οικονομικά και από άψη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, γιατί κατασκεύαζε μόνο σάνδαλα και τίποτε άλλο. Δηλαδή δεν έφτιαχνε άλλου είδους υποδήματα. Ο Ξενοφώντας εισάγει και αυτό που οι βαρβαρούλιδες λένε risk taking στο management, δηλαδή ανάληψη κινδύνου. Είναι βέβαιο, λέει ο Ξενοφώντας, ότι δεν είναι δυνατόν ένας ηγέτης να μην κάνει ό,τι κάνει, παίρνοντας, αναλαμβάνοντας επίσης και ένα ποσοστό κινδύνου για αυτό που κάνει. Διαφορετικά, προς τη λήψη αποφάσεως μιας ηγετικής κατάστασης. Μπορεί να είσαι διοικούμενος, όχι διοικών. Λοιπόν, αυτό ισχύει και για αυτό που λέμε σύγχρονο επιχειρήν. Σήμερα, όταν κάνεις μια επιχείρηση, δεν έχει σημασία το μέγεθός της, το αντικείμενό της κλπ. Κάνεις μια ανάληψη κινδύνου. Διαφορετικά πήγαινε να εργαστείς εξαιρετημένη εργασία. Παράδειγμα για τον Σπαρτιάτη στρατηγό Αγισίλαο, γράφει ο Ξενοφών. Στις καλές μέρες, λέει, μπορούσε να κάνει κάτι με σύνεση. Στις δύσκολες όμως καταστάσεις, μπορούσε να είναι τολμηρός και ρυψοκίνδυνος. Ο ηγέτης δεν μπορεί να ακολουθεί την πεπατημένη.
Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους νόμους. Πρέπει να είναι ευλίγιστος όσο αφορά τις ιδιαιτερότητες των πολιτών ή των διοικούμενων μιας επιχείρησης. Πρέπει να νομοθετεί σύμφωνα με την καθιστική ατάξη πραγμάτων και με το πέρασμα των εποχών. Και όταν δεν μπορεί να δώσει κάποια λύση, να ανατρέχει στο εθιμικό δίκαιο των προγόνων μας, της ελληνικής αντίληψης, κοσμοθέασης, λατρείας και φιλοσοφίας, γιατί αυτά είναι όλα μαζί. Δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις. Κάτι άλλο που εισάγει είναι η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με τη χάραξη της στρατηγικής και την εφαρμογή στρατηγικών σχεδίων. Παράδειγμα, στη Λακεδαιμονίου πολιτεία λέει, δεν προέκυψε λέει κανένα πρόβλημα κατά την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού, γιατί δεν υπήρχε τίποτα που να μην είχε προβλεφθεί. Ο ηγέτης δεν μπορεί να πει ποτέ λυπάμαι αστάθμητος παράγοντας. Τι θα πει αστάθμητος παράγοντας? Γι' αυτό είσαι μάνατζερ, γι' αυτό είσαι ηγέτης, για να προβλέπεις το αστάθμητο. Ακόμα και όταν θα στείλεις έναν πολιτή, τα εκλαϊκεύω έτσι για να γίνομαι έτσι αντιληπτός, ακόμα και όταν θα στείλεις έναν πολιτή περιοδία και θα του πεις θα πας να δεις τους πελάτες μας, περιοχή Λαμίας, Λάρισας, θα ανέβεις προς την Κατερίνη, Θεσσαλονίκη και θα γυρίσεις μετά από το Λία Ακαρνανία, θα περάσεις το Ρίο Αντίριο και θα έρθεις Αθήνα. Πόσο το υπολογίζουμε αυτό? Αυτό το υπολογίζουμε με βάση το πελατολόγιο μας και λοιπά. 7 μέρες πρέπει να σε... στις 7 μέρες πρέπει να σε πίσω, γιατί έχουμε την έκθεση των προϊόντων μας στο μέτρο του αεροδρομίου, στο μετρό, το εκθεσιακό κέντρο κλπ. Ναι, το ότι οι αγρότες θα κλείσουν την Εθνική Οδό, το έλαβες υπόψη? Όχι. Μα τι προβολή στο μέλλον κάνεις? Δεν έχεις εμπειρία προηγούμενη ότι τέτοιο καιρό οι αγρότες κάνουν κινητοποιήσεις? Το ότι οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στην οδική κυκλοφορία και συνεπώς στον ίδιο τον πολιτή σου, το έλαβες υπόψη σου? Όχι, αστάθμητοι παράγοντες. Όχι, δεν είναι αστάθμητοι παράγοντες, απλώς δεν είσαι ηγέτης. Λοιπόν, αυτά τα εκλαϊκευμένα σου λέει εδώ ο ξενοφώντας, με τον δικό του τρόπο βεβαίως. Δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα κατά την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού, γιατί δεν υπήρχε τίποτα που να μην είχε προβλεφθεί. Με αυτό το τελευταίο περί προβλέψεων έχει υπάρξει προάγγελος αυτού που ισχύει σήμερα στο management. Δηλαδή, στον ηγέτη δεν συγχωρεί το αστάθμητος παράγοντας, διότι οφείλει να τον προβλέπει. Επίσης, ο ξενοφώντας επαναλαμβάνει την άποψη περί επίκτητων χαρακτηριστικών του ηγέτη, στην άποψη την οποία είχε καταλήξει και ο Πλάτων, ας είπαμε. Στα απομνημονεύματά του αναφέρεται ότι ο Σοκράτης υποστηρίζει, όπως ξέρουμε ο Σοκράτης δεν έγραψε τίποτα, υποστηρίζει οποιονδήποτε τομέα και αν διοικεί κάποιος, αν κατέχει όσα χρειάζονται έχοντας αποκτήσει την απαιτούμενη γνώση, έχοντας αποκτήσει την απαιτούμενη γνώση, άρα αποκτάται η γνώση της ηγεσίας. Και κατά Σοκράτη η γνώση της ηγεσίας μπορεί να αποκτηθεί. Και κατά Σοκράτη είναι επίκτητη και τη μεταφέρει ο ξενοφώντας. Μπορεί να είναι ένας καλός ηγέτης είτε στα του οίκου επιχείρησης, είτε στα της πόλεως δημοσίου οργανισμού, είτε στα του στρατεύματος. Άποψη του Σοκράτη και του ξενοφώντα που επιβεβαιώνει το συμπέρασμα του Πλάτωνα περί επίκτητων χαρακτηριστικών της ηγεσίας, για να μην έχουμε καμία αμφιβολία για το αν ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται. Υπάρχουν προϋποθέσεις οι οποίες βεβαίως περισσότερο χτίζονται. Αριστοτέλης, το μέτρο, το είδαμε και στον Πλάτωνα το μέτρο, που έλεγε μεταξύ του πολύ και του τίποτα, έλεγε ο Πλάτων. Ο Αριστοτέλης λέει ότι η αρετή συνίσταται στη μεσότητα των δύο άκρων. Αυτό της υπερβολής και αυτό της έλλειψης. Παραδείγματα του Αριστοτέλη. Η μετριοφροσύνη, για να δούμε αυτό, η μετριοφροσύνη, τον είσαι μετριόφρον, είναι η μεσότητα μεταξύ μικροπρέπειας και αλαζονίας. Το θάρρος είναι η μεσότητα μεταξύ δειλίας και θράσους. Και κατά την αποχαιρετιστήρια συνάντηση στη Μίεζα, πριν οι μαθητές του ξεκινήσουν
για την εκστρατεία τη γνωστή, τους λέει, για να τη θασεύσεις την πανουργία της θάλασσας, μεταφορικά μιλάει, εννοεί την Ασιατική θάλασσα που θα βρείτε, για να τη θασεύσεις την πανουργία της θάλασσας πρέπει να την αντιμετωπίσεις γενναία, και η γενναιότητα βρίσκεται ανάμεσα στα δύο άκρα του φόβου σου για αυτήν, του φόβου σου για αυτήν, το ένα άκρο, και της παράλογης αυτοπεποίθησής σου ότι θα την νικήσεις. Αν σε συμπαρασύρει το ένα εκ των δύο άκρων, θα πνιγείς. Για να νικήσετε τη λαοθάλασσα που σας περιμένει, πρέπει να κινηθείτε ανάμεσα στα δύο άκρα της μεγαλοψυχίας σας και της ασπλαχνίας σας. Εάν κινηθείτε στα άκρα της μεγαλοψυχίας σας και της ασπλαχνίας σας, για τους λαθρομετανάστες λέω εγώ, της μεγαλοψυχίας σας και της ασπλαχνίας σας, τότε θα έχετε το μέτρο της συμπεριφοράς σας απέναντί τους. Αν συμπαρασυρθείτε στο ένα εκ των δύο της ασπλαχνίας σας ή της μεγαλοψυχίας σας, θα καταστραφείτε. Συνεχίζει ο Αριστοτέλης και λέγει, η φύση, λέει, και οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζονται με προσκολήσεις σε απόλυτες συμπεριφορές πρακτικής και ήθους. Γι' αυτό πρέπει να κινήσετε ανάμεσα στα άκρα των δυνατοτήτων σας. Αυτό θα σας δίνει μια μυστική ικανότητα να διαισθάνεστε τις αντιδράσεις των άλλων πριν αυτές εκδηλωθούν. Κάποτε σε αυτό εδώ το χώρο, λέει, εννοεί τη Μίεζα, είχαμε εξαντλήσει την αναζήτηση του ενοιολογικού περιεχομένου της αρετής. Παρακαλώ, ας προσέξουμε αυτό τι σημαίνει αρετή για τον Αριστοτέλη, είναι εδώ. Ως ακροτελεύτιο, λέει, συμπλήρωμα εκείνης της ανάλυσης που είχαμε κάνει τότε, σας λέγω ότι η αρετή της ηθικής, αυτό που λέμε τι είναι ηθικό και τι δεν είναι. Τι εννοείς εσύ όταν λες είναι ηθικό κάτι ή δεν είναι. Έχω ήθος ή δεν έχω ήθος. Η αρετή της ηθικής είναι το αποτέλεσμα μιας συνεχούς εξάσκησης συμπεριφορών ανάμεσα στα άκρα των προσωπικών μας ορίων. Τέλος. Αυτό είναι η αρετή της ηθικής. Μια συνεχής εξάσκηση συμπεριφορών ανάμεσα στα άκρα των προσωπικών μας ορίων, χωρίς να τα αγγίζουμε. Ο Αριστοτέλης εισάγει βεβαίως και την λεγόμενη ομαδική συνεργασία. Ο ηγέτης θα πρέπει να συμπεριφέρεται, να συνδιαλέγεται ομαδικά με τα στελέχη του, με τους άλλους λήπτες αποφάσεων. Είναι το σημερινό team building που λέγεται στην Βαρβαρική και team work. Λέει, με παίρνει τηλέφωνο, λέει, Λεωνίδα, ένα σεμινάριο team building θέλουμε να μας κάνεις. Λέω, ναι, παιδιά. Ναι. Δηλαδή την αίσθηση της συλλογικής ταυτότητας που πρέπει να διακρίνει τα μέλη της ομάδας αντικαθιστώντας το εγώ με το εμείς. Επειδή αντικαταστάθηκε το εγώ με το εμείς στην εκστρατεία, το κοινό των Ελλήνων έστεψε τον Φίλιππο πρωτεργάτη και εν συνεχεία τον Αλέξανδρο λόγω δολοφονίας του Φιλίππου, επειδή το κοινό των Ελλήνων είχε αποφασίσει, δηλαδή το εμείς και όχι το εγώ. Έχω πει κατ' επανάληψη και νομίζω τουλάχιστον οι παριστάμενοι το γνωρίζουν, ότι το έργο αυτό που έγινε τότε δεν ήταν αποτέλεσμα του ενός ανδρός του Αλέξανδρου. Ήταν αποτέλεσμα του κοινού των Ελλήνων και δι' των σωματοφυλάκων λειπτών αποφάσεων οι οποίοι ήταν μαζί του και τον επηρέαζαν βεβαίως. Λοιπόν, όταν αντικατασταθεί το εγώ με το εμείς, βλέπε κοινό των Ελλήνων, είχε επίσης αμφισβητήσει, είχε επίσης εμφυσίσει στην ομάδα, τότε εμφυσίσει στην ομάδα, το όλοι για ένας και ένας για όλους. Αυτό το... το έχω δει, μπράβο, ναι. Το έχω δει στους τρεις σωματοφυλάκες, όλοι για ένα και ένα για όλους. Είναι ρίση του Αριστοτέλη. Όπως επίσης μια άλλη χαζομαρούλα που έχω δει, Αστερίξ Οβελίξ, δεν λέει κάπου, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, ο Αστερίξ, δεν λέει κάπου, μην πέσει ο ουρανός και μας πλακώσει. Αυτό είναι φράση, ακριβώς αυτό, μην πέσει ο ουρανός και μας πλακώσει, είναι φράση που λέει ο Κέλτης ηγεμόνας όταν συναντιέται με τον Αλέξανδρο, βόρεια, όχι η Ασία, βόρεια, όταν επαναστατήσαν οι Δαρδάνοι, Σκοπιανοί και ηγέτες, Βούλγαροι, και ανέβηκε ο Αλέξανδρος να τους θυμίσει ότι φάτε ένα μπερτάκι τώρα και αφήστε τους οραματισμούς σας περί
θάλασσας. Γιατί αυτοί θέλαν πάντα να βγουν στη θάλασσα, αυτό θέλουν να κάνουν και πάντα οι κακομοιρούλιδες στη θάλασσα θέλουν να βγουν, γιατί ξέρουν ότι η θάλασσα σημαίνει εμπόριο, πολιτισμό, οικονομική ανάπτυξη. Έτσι. Λοιπόν, αυτό κάνουν πάντα. Ανεβαίνει λοιπόν ο Αλέξανδρος, τους δείχνει ένα μπερτάκι, έρχεται ο Κέλτης, ηγεμόν, ο οποίος είχε πολύ καλές σχέσεις με τον Φίλιππο, οι Κέλτες, γιατί είχαν πολύ καλές σχέσεις. Οι Κέλτες πρόγονοι των Γερμανογάλων, οι Κέλτες, είχαν αναπτύξει βιομηχανία, τις άρισες τις φτιάχνανε οι Κέλτες. Ο Φίλιππος παρήγγελνε τον εξοπλισμό στους Κέλτες, τους πλήρωνε αδρά από το Παγκαίο Όρος με χρυσό. Έρχονται οι Κέλτες και του λένε: κοίταξε, εμείς είχαμε καλές σχέσεις με τον πατέρα σου, θέλουμε να έχουμε και με σένα. Και στη συζήτηση, ναι, βεβαίως, λέει: ναι, δέχθηκε τα διαπιστευτήριά τους. Και έτσι τους έκανε μια ερώτηση, προκειμένου να δει εδώ τι γυρίζει εδώ. Λέει, τι φοβάστε περισσότερο στη ζωή, ήταν η ερώτηση του Αλέξανδρου, κατά Πλούταρχο. Τι φοβάστε περισσότερο στη ζωή, Βρένε. Βρένος είναι τίτλος που έχει ο ηγεμόν των Κελτών. Δεν είναι όνομα. Τι φοβάστε, Βρένε, του λέει περισσότερο στη ζωή. Και το απαντάει, μην πέσει ο ουρανός και μας πλακώσει, Αλέξανδρε. Και αυτό το έχω δει εκ των υστέρων. Μου το είπαν μάλιστα. Δεν το ήξερα. Μου λένε, ξέρεις, Αστερίξ, Οβελίξ, αυτοί είναι, τι είναι εκεί, οι Κέλτες είναι. Ναι. Ναι. Λένε αυτή τη φράση, μην πέσει ο ουρανός και μας πλακώσει. Μάλιστα. Τα κοινά σημεία αναφοράς. Μιλάει για κοινά σημεία αναφοράς που πρέπει να έχει η ομάδα ως προς την ιεραρχία των ηγετών. Δηλαδή, ποιος αναφέρεται σε ποιον. Δηλαδή, θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει οργανόγραμμα, το λέμε σήμερα. Τετραγωνάκια. Διοικητικό συμβούλιο, διευθύνσεις, προϊστάμενοι πιο κάτω, υπάλληλοι πιο κάτω. Τα γνωστά οργανογράμματα των επιχειρήσεων είναι θέσπιση της διανόησης της αριστοτελικής. Τα κοινά σημεία αναφοράς πρέπει να έχει ομάδα προς την ιεραρχία των ηγετών. Ποιος αναφέρεται σε ποιον. Πυραμίδα ιεραρχία σημερινού οργανογράμματος. Τους κοινούς στόχους πρέπει να επιδιώκουν. Βλέπετε το όραμα της Μεγάλης Ελλάδας. Πρέπει να επιδιώκουν κοινούς στόχους. Την ανάπτυξη πρωτοβουλειών και δεξιοτήτων. Μιλάει για ανάπτυξη πρωτοβουλειών και δεξιοτήτων. Αυτό που είπαμε και λίγο πριν. Επίσης, βλέπεις τους σωματοφύλακες συμβούλους που ενεργούν κατά το δοκούν κατά την εκστρατεία. Την ανάπτυξη πρωτοβουλειών και δεξιοτήτων, ο Αλέξανδρος την είχε μάθει βέβαια από τη Μίζα, από τη σχολή την είχε μάθει, από αυτόν την είχε μάθει και τους άλλους δασκάλους. Την εφήρμοσε πλήρως. Δηλαδή, τι έκανε. Οι άλλοι 8, οι γνωστοί 8, Πίθωνας, Πευκέστας, Ηφαιστείωνας, Λεωνάτος. Οι άλλοι 8 ενεργούσαν κατά το δοκούν με πλήρη πρωτοβουλία. Καθή στιγμή πολλές φορές δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσουν μαζί του και να συνοηθούν. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς, λέμε να κάνουμε αυτό. Οι υποψήφοι επισηγέτες πρέπει να ασκούνται στη μελέτη περίπτωσης. Είναι τα λεγόμενα case study. Μελέτες περιπτώσεων λέγονται. Στην βαρβαρική λέγονται και στα βιβλία θα τα βρεις case study. Τι είναι αυτά. Λένε ότι τα πρώτα case study εφαρμόστηκαν στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, μπουρδολογήματα. Τα πρώτα case study, μελέτες περιπτώσεων, τις έκανε ο Αριστοτέλης. Τι είναι αυτά. Χωρίζουμε σε ομάδες τους εκπαιδευόμενους, αυτό έκανε ο Αριστοτέλης στη Μίεζα, χώριζε τους 50 σε 5 ομάδες, των 10, τους έδινε ένα σενάριο πραγματικού περιστατικού σε οτιδήποτε θέμα, στο επιχειρήν, τη ζωή, τη στρατηγική, σε οτιδήποτε. Τους έδινε ένα σενάριο, η κάθε ομάδα το δούλευε, το μελετούσε, ανταλλάσσαν τις απόψεις τους, σύντομα, κέρια, με ακρίβεια, χωρίς συναισθηματισμούς, και ο επικεφαλής μετά της κάθε ομάδας αναλάβανε να παρουσιάσει στις άλλες ομάδες την λήψη απόφασης της ομάδας του για το συγκεκριμένο περιστατικό. Και εκεί ανταλλάσσαν απόψεις. Η άλλη ομάδα μπορεί να είχε κάποιες άλλες απόψεις, γινότανε κουβέντα, όχι δεν έχετε δίκιο γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, όχι εμείς έχουμε δίκιο γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, και έτσι γινόταν αυτό που λένε σήμερα διαδραστική επικοινωνία. Οι νεολογισμοί, οι προοδευτικοί νεολογισμοί της έτσι αριστεράς ιδεολογίας. Λέγεται διαδραστική, λέει, επικοινωνία αυτό. Ναι. Και λέει ο Αριστοτέλης, λοιπόν, ότι οι υποψήφοι ηγέτες, αυτά τα παιδιά στη Μίεζα, τι ήταν, υποψήφοι ηγέτες, πρέπει να ασκούνται στη μελέτη περίπτωσης, δηλαδή στο σημερινό case study, όπου
Εξηγώ εδώ τι είναι το case study, ακριβώς αυτό που σας είπα. Και περνάμε στο Φίλιππο. Ο πρώτος στρατηγός που εφαρμόζει πλήρως, όπως σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας, που εφαρμόζει πλήρως ό,τι είχαν πει οι προηγούμενοι διανοητές, βεβαίως μαζί με τον Αριστοτέλη και τη βοήθειά του. Πλήρως την πράξη, την επιχειρησιακή διοίκηση της δεσποτικής, λέει, του σημερινού management, δίνοντας έφαση στους τρεις παραμέτρους της οργάνωσης και διοίκησης. Όταν λέμε οργάνωση και διοίκηση, δηλαδή management, εννοούμε τρία πράγματα. Τρία. Δεν υπάρχουν τέσσερα, ούτε δύο. Τρία. Υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό, χρήμα. Αυτά τα τρία. Αυτό είναι η δεσποτική, αυτό είναι το management. Αυτό είναι η διοίκηση που καλείται ένας ηγέτης να κάνει. Χρήμα, κεφάλαιο, πώς θα το διαχειριστεί, ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Αυτό λοιπόν ο Φίλιππος το κάνει έτσι. Κεφάλαιο, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό. Κατά τη στοιχεία, κεφάλαιο, εξόρυξη χρυσού από το Παγκαίο Όρος. Υλικοτεχνικό εξοπλισμό, άρτιο και πλέον σύγχρονο κατασκευαστικό, επιθετικό και αμυντικό εξοπλισμό, σάρισα κλπ. Με προτεραιότητα σπουδαιότητα στο μηχανικό σώμα, 3.500 άνδρες με επικεφαλή, το Διάδη, το Γόργο και τον Κράτη ήταν το μηχανικό σώμα της εκστρατείας. 3.500 άνδρες, οι οποίοι είχαν αναλάβει πλήρως το κατασκευαστικό, επιχειρηματικό έργο δράσης της εκστρατείας σε γέφυρες, σε άμαξες, σε οδοποιία και οτιδήποτε άλλο μπορείς να φανταστείς. 3.500 άντρες. Ανθρώπινο δυναμικό. Ιδρύει τη σχολή στη Μίεζα. Ο Φίλιππος την ίδρυσε τη σχολή. Η σχολή, λέει, του Αριστοτέλη. Αν πας στην Άουσα, έχει ταμπελίτσα. Η σχολή του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης δίδαξε στη σχολή, τον κάλεσε. Πόσα θέλεις. Αδράπληρωμένος ο Αριστοτέλης. Ίδρυση σχολής ηγετών στη Μίεζα με πρόσληψη των αρίστων δασκάλων. Γιατί δεν ήταν μόνο ο Αριστοτέλης, γιατί δεν ήταν μόνο ο Λεωνίδας, ήταν ο Θεόφριστος, ήταν ο Εύμολπος, ήταν μαθηματικοί. Παρατηρούμε, Φίλιππος και Αριστοτέλης είναι υπέρ της εξελιγμένης θεωρίας του Πλάτωνα περί επίκτων χαρακτηριστικών της ηγεσίας και συνεργάζονται στην εκπαίδευση των μετέπειτα ηγετών. Και τέλος, δίνει μεγάλη έμφαση στη διπλωματία ο Φίλιππος. Με βάση εκείνο που είπαμε πριν, έχασα το μάτι μου στη μάχη της Μεθόνης και έκτοτε έδωσα έμφαση στη διπλωματία. Όπου, κατά πλούταρχο πάντα, δύο κουβέντες, ο διαπραγματευτής, λέει ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος λέει, ο διαπραγματευτής πρέπει να διακρίνεται από ψυχραιμία, εχεμήθεια, λογική και αυτοπεποίθηση, καλυπτόμενος από μια φαινομενική αδιαφορία, η οποία το επαυξάνει τη θέση ισχύως στα μάτια των άλλων διπλωματών. Τέτοια έλεγε ο Μεθύστακας. Κάτι διαπραγμάτευση, λέει, δεν φιλοσοφούμε, λέει ο Φίλιππος. Στη φιλοσοφική αναζήτηση κυριαρχεί η ιδιοτέλεια. Στη διαπραγμάτευση κυριαρχεί ο ανταγωνισμός, θεμητός ή αθέμητος, με στόχο τη νίκη κέρδος, εδαφικό ή οικονομικό. Και ένα τελευταίο, σας διαβάζω διάφορα που λέει. Ο διαπραγματευτής δεν λέει ποτέ ολόκληρη την αλήθεια. Τη συγκαλύπτει με φιλοφρονήσεις και κολακίες. Γι' αυτό και δεν πρέπει να ξεχνάτε, λέει στους πιτσιρικάδες, έκανε μάθημα ο Φίλιππος διπλωματία. Όπως έκανε ο Αριστοτέλης 100 μαθήματα, ο Φίλιππος έκανε διπλωματία και στρατηγική. Γι' αυτό και δεν πρέπει να ξεχνάτε το φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες. Προσέξτε όμως και κάτι σημαντικό, λέει. Η συγκάλυψη της αλήθειας δεν σημαίνει ότι τα επιχειρήματα του διαπραγματευτή δεν πρέπει να είναι σαφή και ειλικρινά. Μπορείς να συγκαλύπτεις την αλήθεια χωρίς οτιδήποτε εξ αυτών που είπες να μην είναι σαφές και αληθινό. Δεν είπα ολόκληρη την αλήθεια. Ό,τι σου είπα δεν ήταν ψέματα. Και τελειώνω. Αυτό είναι μόνο διπλωματία ή είναι και προπαγάνδα? Το να αποκρύπτεις μέρος της αληθείας, μην ψευδώνεις. Ναι. Να πω το εξής, εν γρηγόρση. Η διπλωματία είναι μέρος των δημοσίων σχέσεων. Αυτό που έτσι όπως το απομόνωσες εντελώς, ναι, θα μπορούσε να ενταχθεί και στην προπαγάνδα. Ωστόσο, η προπαγάνδα είναι απείρως σημαντικότερη και τα αποτελέσματά της είναι απείρως ισχυρότερα
από τα αποτελέσματα της διπλωματίας και των δημοσίων σχέσεων. Διότι ορισμός προπαγάνδας. Προπαγάνδα είναι το οτιδήποτε μεταδίδεις αληθώς ή ψευδός με σκοπό να βλάψεις ή να ωφελήσεις αντίθετα συμφέροντα. Τέλος. Ορισμός προπαγάνδας. Κατάλαβες τώρα τι υπονοεί. Πάμε διπλωματία. Διπλωματία, παύλα δημόσιες σχέσεις, είναι η προσπάθεια που κάνεις προκειμένου να αναπτύξεις την καλή σου φήμη στην κοινή γνώμη. Εάν πάρεις τώρα αυτούς τους δύο ορισμούς και μόνο εξ αυτών των ορισμών και το εμπεριέχον νόημά τους, αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά μεταξύ προπαγάνδας και διπλωματίας. Βεβαίως, το στοιχείο που απομόνωσες εμπίπτει στην προπαγάνδα. Ωστόσο, η προπαγάνδα είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Και καταρχήν, η προπαγάνδα δεν είναι πάντα βλαπτική, έτσι. Η προπαγάνδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ωφέλιμους σκοπούς. Θυμηθείτε το λογότυπο που έπαιξε 1,5 χρόνο. Ενώ στην προπαγάνδα για να έχει αποτελέσματα πρέπει 10 χρόνια να παίξει το μήνυμα. Η Μακεδονία είναι ελληνική. 1991, δεύτερο εξάμηνο, 1992, τέλος. Έσβησε, πέθανε, ξεχάστηκε. Προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα. Αυτό ήταν μια προπαγάνδα που διήρκησε 10 χρόνια. Και έστρεψε το καταναλωτικό κοινό στην ελληνική αγορά, αυξάνοντας την ελληνική παραγωγή. Σας θυμίζω, κοστούμια Δημητριάδης, κοστούμια Μιναΐδης Φωτιάδης, υφάσματα, τα οποία τα αγγλικά ήταν ξεφτυλισμένα μπροστά στα δικά μας. Τα δε, η εξαγωγή υποδημάτων που είχαμε εμείς, ήταν από άποψη σχεδίου και ποσότητας, πρώτα εμείς μετά Ιταλοί. Είμαστε πρώτοι και πολλά άλλα προϊόντα. Γιατί όμως έπιασε αυτό το μήνυμα? Γιατί 10 χρόνια έπαιξε προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα. Γιατί αποσύρθηκε το μήνυμα? Γιατί με το που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1992 είμαστε υποχρεωμένοι να... Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι ως ΕΟΚ, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ΕΕ. Είμαστε υποχρεωμένοι να αποσύρουμε οποιοδήποτε διαφημιστικό προπαγανδιστικό μήνυμα έστρεφε το κοινό στην εσωτερική κατανάλωση. Έτσι, γιατί διαφορετικά σου λέει πώς είμαστε Ευρώπη. Εν διάφορη περιπτώσει έκανα μια παρέθεση, κατάλαβες, η προπαγάνδα είναι πολύ πιο ισχυρό πράγμα. Μακάρι να ξέρανε να κάνουν προπαγάνδα. Υποθέτω ότι και δεν ξέρουν και δεν θέλουν. Και τελειώνω. Ο σκοπός του πλήθωνα του γεμιστού ήταν η επανελλήνιση. Επιλέγει την Πελοπόννησο ως καταλληλότερο. Κωνσταντινούπολης ο πλήθωνας ο γεμιστός, έτσι. Επιλέγει την Πελοπόννησο ως το καταλληλότερο σημείο από άψη γεωγραφικής περιοχής, λαμβανομένου υπόψη ότι ακόμα οι Τούρκοι δεν είχαν πλησιάσει στο νότο. Με πυρήνα το κάστρο του Μιστρά, θέλει να ιδρύσει, λέμε τώρα ποιο ήταν το σκεπτικό του, θέλει να ιδρύσει έναν εξάρτητο ελληνικό κράτος. Γιατί στο Μιστρά έχουν βρει και άλλες οικογένειες καταφύγιο που αριστοκρατίζουν ως προς την ελληνική διανόηση, ελληνική κουλτούρα, ελληνική κοσμοθέαση και θεωρεί ότι εκεί υπάρχει κατάλληλο έδαφος. Σημειωτέων ότι την τουρκική επιθετικότητα κατά των Βυζαντινών την απέδιδε ο πλήθωνας, κατά πλήθωνα πάντα, την απέδιδε στην αντεκδίκηση των Ασιατών για την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλαδή, κατά πλήθωνα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναπτύσσεται ως αντεκδίκηση, λέω, στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και γιατί λέω αντεκδίκηση και δεν τη λέω εκδίκηση? Γιατί η εκστρατεία η δικιά μας, όταν γίνεται, έχει τρεις λόγους. Έναν εκδίκηση για τον Ξέρξη, που είχε περάσει 150 χρόνια πριν και τα είχε κάνει όλα μαντάρα. Ένα κατακτητικό, βεβαίως, και ένα πολιτιστικό. Επιλέγει λοιπόν την Πελοπόννησο και για τους λόγους που είπαμε ότι οι Τούρκοι δεν ενδιαφέρονται ακόμα τουλάχιστον για τον Νότο, τη θεωρεί ως τον περισσότερο ασφαλή τόπο, διότι όπως λέει σε ένα υπόμνημά τους παλαιολόγους, είναι μεγάλο νησί και συγχρόνως, αυτά είναι του πλήθωνα υπογράμμιση, είναι μεγάλο νησί και συγχρόνως ήπειρος και δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της να χρησιμοποιούν τα ορμητήριά τους, αποκρούοντας τόσο τον επιτιθέμενο εχθρό, όσο και να μπορούν να διαβιούν άνετα εκεί. Επίσης τους παρέχει την ευκαιρία να εκστρατεύουν εναντίον άλλων όταν το θέλουν.
Άλλος λόγος για τον οποίο διαλέγει την Πελοπόννησο, με ορμητήριο είπαμε πάντα το Μιστρά, είναι ποιος. Ότι είχε μια διεθνή στρατηγική θέση, γιατί η λεκάνη της Μεσογείου τότε είχε να κάνει με τα οικονομικά συμφέροντα των παραλίων, κυρίως Ιταλικών πόλεων, μεταξύ των οποίων ήταν και η Ζάκυνθος και η Κέρκυρα. Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα νησιά δόθηκαν σε εμάς με ανταλλαγή τη Βόρειο Ήπειρος Αλβανούς. Παρά το γεγονός ότι στη Μάνη και στις γύρω περιοχές τέταρτος λόγος είχε επιβληθεί δια της βίας ο χριστιανισμός, κυρίως μετά την εξόντωση των Ελλήνων ιερέων από τον Νίκο να τον μετανοείτε. Ε? Κάποιες αποκρίσεις είχαν ντυθεί Νίκον ο μετανοείται. Και είχα βάλει και τη ταμπέλα εδώ και μετανοείται. Οι πληθυσμοί διακατέχονταν ακόμα από έναν έντονο εθνισμό στον οποίο θα μπορούσαν να καρποφορήσουν οι ιδέες του πλήθωνα. Ξέρετε, οι Λάκωνες ήταν το τελευταίο προπύργιο των Ελλήνων της Πατρούας Λατρείας, έτσι, 10ο αιώνα μετά χριστιανικής χρονολόγησης, οι Λάκωνες έγιναν χριστιανοί, οι τελευταίοι δηλαδή που έγιναν χριστιανοί. Γιατί οι Λάκωνες, ξέρετε, είναι από αυτούς που επιμένουν γενικώς στο οτιδήποτε τους χαρακτηρίζει. Εάν ποτέ πέσει ο χριστιανισμός, οι τελευταίοι χριστιανοί που θα πέσουν θα είναι οι Λάκωνες. Καταλάβατε το αντίστροφο. Λοιπόν, μεταρρυθμίσεις και διοικητικές προτάσεις του πλήθωνα για την αντιμετώπιση των Τούρκων μεταξύ 1414 και 1418, 4 χρόνια. Στέλνει επιστολές στο δεσπότη Θεόδωρο που είπαμε και τον αδελφό του, τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Β', αυτοκράτορα του Βυζαντίου τότε, το δεσπότη Θεόδωρο της περιοχής, και τους λέει: στείλει ηγεσίας και σύμβουλοι διοίκησης. Κάνει management, συμβουλευτική, και επηρεάζει. Θα δείτε ότι επηρεάζει. Στην τότε αυταρχικότητα του ελαίου Θεού μοναρχίας, ο πλήθωνας δεν είναι υπέρ της δημοκρατίας. Λέει, εντάξει, ναι. Ολιγαρχία, λέει ο πλήθωνας. Όχι μοναρχία. Ελαίου Θεού μοναρχία, ένας θεός, ένας βασιλιάς, έτσι. Ο πλήθωνας λέει, όχι, μην το αλλάξουμε όλο, αλλά ολιγαρχία. Σύμβουλοι πέριξ του βασιλιά. Ο κάθε πολίτης, λέει, που έχει κάτι καλό να πει, κάτι καλό να προσθέσει στα της διοίκησης θέματα, μπορεί να το εκφράζει και να εισακούεται χωρίς απειλές και χωρίς θυμό. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να πλαισιώνει τον ηγέτη ώστε να αποφεύγονται οι ανεξέλεκτες αποφάσεις του μονάρχη και οι όποιες αυθαιρεσίες. Θέλει δε τα μέλη του Συμβουλίου να έχουν μόρφωση και να διακρίνει η αντικειμενικότητα της αποφάσης τους, με γνώμονα πάντα τη μέση λύση. Το μέσον και ο πλήθωνας, όπως και ο Πλάτων, όπως και ο Αριστοτέλης. Οι σύμβουλοι, λέει, που εγκαθίστανται, αυτό που είπαμε λίγο πριν, δεν πρέπει να είναι... πρέπει να έχουν μεσαία εισοδήματα, δεν πρέπει να είναι ιδιαιτέρως πλούσιοι, γιατί οι πλούσιοι δεν ενδιαφέρονται. Και δεν πρέπει να είναι και ιδιαίτερος φτωχοί, γιατί οι φτωχοί έχουν τα δικά τους προβλήματα, επίσης δεν ενδιαφέρονται. Εφαρμογή των νόμων. Η θέσπιση χρηστών νόμων δεν είναι αρκετή, λέει ο πλήθωνας. Σήμερα λέμε, κατ' επανάληψη, χρόνια τώρα, όχι χθες, λέμε χρειάζεται ένας νόμος που να υποχρεώνει την εφαρμογή όλων των άλλων νόμων που υπάρχουν και που δεν εφαρμόζονται. Σωστά. Δεν έχουμε μια πλούσια νομοθεσία η οποία δεν εφαρμόζεται. Ο πλήθων το λέει τότε αυτό. Αυτό σημαίνει να ξέρεις τι έχουν πει αυτοί για να κάνεις προβολές στο μέλλον. Αν είσαι ηγέτης. Τι λέει ο πλήθων, γιατί τότε ισχύει το ίδιο. Συμβαίνει προφανώς το ίδιο στο χριστιανικό βυζαντινοκρατούμενο ρωμαϊκό που επικρατεί. Τι συμβαίνει, υπάρχουν νόμοι που δεν εφαρμόζονται. Και λέει ο πλήθων, η θέσπιση χρηστών νόμων δεν είναι αρκετή. Το θέμα είναι η εφαρμογή των νόμων. Κύριοι υπεύθυνοι για την τήρηση και εφαρμογή των νόμων είναι όσοι ανήκουν στην άρχουσα τάξη. Και πάνω από όλους οι ηγεμόνες των πολιτιών, οι οποίοι πρέπει να είναι πρωτίστως ενάρετοι και θεοσεβείς. Σε διαφορετική περίπτωση, οι νόμοι καθίστανται άχρηστοι. Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης πολιτείας προτείνει συγκεκριμένες θέσεις. Και όσο αφορά το σοφρονισμό, προτείνει οι ποινές να μην είναι ποινές θανάτου, παρά μόνο σε ιδιαζόντωση δεχθεί εγκλήματα και εγκλήματα τα οποία γίνονται καθ' υποτροπή. Φυσικά δεν εννοεί ισόβια με αδειούλες πυκνά συχνά και με βραχιολάκια. Τώρα έχουν και βραχιολάκια για να τον εντοπίζουν. Λοιπόν,
απορρίπτει την πρακτική των ακροτηριασμών ως βαρβαρική και αντίθετα προς τους ελληνικούς τρόπους υποστηρίζει ότι τη θανατική ποινή μόνο στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, δηλαδή αυτό που έλεγα πριν, της υποτροπής. Ως ιδανική μορφή ποινής υποστήριζε την καταναγκαστική εργασία σε δημόσια έργα. Το υιοθετήσανε, το έχουν υιοθετήσει λέει τώρα αυτό στο σοφρονιστικό του σύστημα και λένε τα 2-1 αν κάνεις... Ναι. Επίσης ο γεμιστός είναι ο πρώτος που εισαγάγει την νομοθεσία περί προτέρου εντύμου βίου. Αυτό το τεκμήριο περί προτέρου εντύμου βίου που ισχύει σήμερα στα δικαστήρια, το ακούμε και λοιπά στις ειδήσεις, κατ' επανάληψη, είναι επινόηση του πλήθωνα του γεμιστού. Επί οίκια, εάν και εφόσον υπήρξε πρώτερος έντιμος βίος. Όλα αυτά τα λέει στα αδέρφια, τα δύο, που διοικούν. Βεβαίως, οι πνευματικές απόψεις και δραστηριότητες του πλήθωνα κατά του μοναχισμού και των μοναχών, τους οποίους αποκαλούσε κυφήνες, έτσι τους έλεγε ο πλήθωνας, επηρέασαν τον αυτοκράτορα Μανουήλ, ο οποίος αυτοκράτορας Μανουήλ, επηρεαζόμενος από τον πλήθωνα, βάζει χέρι στην εκκλησιαστική περιουσία, τότε. Ο αυτοκράτορας Μανουήλ χριστιανός, Και περιορίζει τον πολιτικό ρόλο της Εκκλησίας ο αυτοκράτορας Μανουήλ. Γιατί προτεραιότητα για τον Μανουήλ είχε η σωτηρία του κράτους. Βλέποντας δε ότι η Εκκλησία είναι τρόπον την τάτσι μιτσικότσι με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το ξέρετε αυτό νομίζω, δεν χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση τώρα περί αφορισμών των επαναστατών κλπ. Ο Μανουήλ επηρεάζεται από τον πλήθωνα. Ο Γενάδιος όμως, Γεώργιος Γενάδιος Χολάριος, ο Γενάδιος, εκτιμώντας ότι η υποκινητής των ενεργειών του Μανουήλ είναι ο πλήθων, εξαπολύει τις συκοφαντικές του κατηγορίες μέχρι και επιστολής που στέλνει στον ίδιο τον πλήθωνα και του λέει, του πλήθωνα, ο Γενάδιος, δεν θα επιτρέψει σε μερικούς να αναζωπυρώσουν την αλόγιστη θεολογία των εθνικών. Προσέξτε, δεν εννοεί αυτό που διαβάζουμε, δηλαδή εμείς εδώ διαβάζοντας το αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι προφανώς λέει πως δεν θα επιτρέψει να αναζωπυρωθεί η ελληνική κοσμοθέαση, η ελληνική λατρεία. Ναι, αυτό λέει ο Γενάδιος. Ο πλήθων δεν έκανε αυτό. Απλώς ο Γενάδιος καταλάβανε ότι η συμβουλευτική της δεσποτικής που ασκεί ο πλήθων στον Μανουήλ έχει βάση και ρίζα την ελληνική κοσμοθέαση και πατρόλατρεία. Ο Γενάδιος το αντιλαμβανόταν αυτό. Γιατί αυτά τα δεν ακροτηριάζω, αλλά εφαρμόζω ποινή θανάτου μόνο και εφόσον αν υπάρχει υποτροπιασμός μη συμμόρφωση. Ακούω τον πολίτη και έχω μια ολιγαρχία η οποία παίρνει αποφάσεις, που ακούει τις γνώμες των πολιτών και που οι σύμβουλοι πρέπει να είναι μεσαίας τάξης. Όλα αυτά είναι από την αρχαία ελληνική γραμματεία, δημοκρατία, Αθήνας κλπ. Αυτά τα ξέρει ο Γενάδιος. Αντιλαμβάνεται λοιπόν αυτό που έλεγα στην αρχή της κουβέντας μας, ότι ο πλήθων προσπαθεί μέσω management, μέσω δεσποτικής, να εφαρμόσει στην ουσία κανόνες της ελληνικής κοσμοαντίληψης. Γι' αυτό του λέει δεν θα επιτρέψω να αναζωπυρωθεί αλόγιστη θεολογία των εθνικών. Λαμβανομένου υπόψη ότι έτσι μας αποκαλούσαν οι Βυζαντινοί. Η δε μυσαλλοδοξία του Γενάδιου θα τον κάνει αργότερα να ρίξει την πυρά το τελευταίο βιβλίο του Γεμιστού, τους νόμους. Ο Γεμιστός φτιάχνει ένα βιβλίο το οποίο το στέλνει στον αυτοκράτορα. Πεθαίνοντας ο αυτοκράτορας μένει στη γυναίκα του. Και ο Γενάδιος της το αποσπά με σκοπό την μελέτη. Και το καίει. Εξού και έχουν διασωθεί πάρα πολύ μικρά αποσπάσματα. Ο πλήθων μιλάει για εθνική ταυτότητα και δίνει σαφή προσδιορισμό. Πώς προσδιορίζεται η ελληνική εθνική ταυτότητα? Τα εθνικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων συγκροτούν μια σειρά από στοιχεία. Πρώτον, η κοινή καταγωγή. Το κοινό ιστορικό. Κοινή καταγωγή δεν σημαίνει που γεννήθηκες. Το κοινό ιστορικό παρελθόν, το οποίο βιώνεται στο παρόν ως συνειδητή και αναλύωτη ιστορική συνέχεια.
Δεύτερον, η πατροπαράδοτη κλασική παιδεία και τρίτον, η γλώσσα. Όπως περιεκτικά απέδωσε με τη γνωστή φράση του απευθυνόμενου στον αυτοκράτορα Μανουήλ του Δεύτερου. Τι του λέει του Μανουήλ του Δεύτερου? Του λέει: «Εσμέν γαρουνών ηγίσθετε και βασιλεύετε, Έλληνε στο γένος, όσοι τε φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί». Προσέξτε σε αυτούς που ηγίστε και βασιλεύετε, είναι Έλληνε στο γένος, το μαρτυρεί η γλώσσα τους, η πάτρια φωνή τους και η παιδεία τους. Η αποτυχία του κινήματος της επανελλήνησης. Και κλείνουμε. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι ο λόγος του Πλήθωνα είχε μια ιδιαίτερη απήχηση τότε και όντως είχε. Ωστόσο, αν δεν είχε βεβαίως μεσολαβήσει η Οθωμανική κατάκτηση, οι ελληνίζοντες του Μιστρά θα τα είχαν καταφέρει. Γιατί δεν τα κατάφεραν? Γιατί, πρώτον, οι φιλόσοφοι και οι οραματιστές μιας κοινωνίας ακούγονται όχι όταν οι άρχοντες ηγέτες της κοινωνίας, δεσπότης και αδερφός του Μανουήλ Δεύτερος, θέλουν να τους ακούσουν, αλλά όταν θέλει και ο ίδιος ο λαός να τους ακούσει. Και οι ταλαιπωροί μωραΐτες της εποχής εκείνης, όπως οι σύγχρονοι νεοέλληνες σήμερα, οι ταλαιπωροί μωραΐτες της εποχής εκείνης, εξαθλειωμένοι από την οικουμενική συνέχεια, ανέχεια και τους πολέμους, προσδοκούσαν περισσότερο ένα κομμάτι ψωμί παρά οράματα και λόγια. Πώς θα κάνεις επανελλήνιση όταν ο άλλος έχει προβλήματα καθημερινότητας? Δεν μπορεί να ασχοληθεί. Σε ακούει στην άκρη του μυαλού του, σε βλέπει φευγαλέα στην άκρη του ματιού του και συνεχίζει. Η αμορφωσιά και η μυρολατρία που είχαν σπείρει επιμελώσει οι Βυζαντινοί δεν βοηθούσε στην κατανόηση των διδαχών του Πλήθωνα. Ο συνωστισμός του κόσμου στα άσυλα της εποχής, μοναστήρια και, αλλά και η ευκολία με την οποία υποδέχονταν τον κάθε φήμωρο κατακτητή τους δείχνουν το πεσμένο ηθικό και την απογοήτευση από την οποία διακατεχόταν ο λαός. Η περίεργη αλλαγαστή συνεργασία μεταξύ Χριστιανών και Οθωμανών επίσης, λόγοι είναι αυτοί που απέτυχε τότε το κίνημα της επανελλήνησης. Οδήγησε στην ιδέα της ραγιάδικης διατήρησης του γένους μέσα από την Εκκλησία. Αυτό δηλαδή που ήθελε και ο αντίπαλος του Πλήθωνα, ο Γενάδιος Σχολάριος και ο περί αυτών κύκλος. Αντίθετα, οι παραλιακές πόλεις της Ιταλίας, οι οποίες ήταν περισσότερο φιλελεύθερες και οικονομικά βεβαίως ικανότερες, είχαν αναπτύξει τη μεσαία τάξη, υιοθέτησαν ανετότερα τις ιδέες του Πλήθωνα και μετατράπηκαν σε φυτώριο της αναγέννησης. Μην ξεχνάμε επίσης ότι οι Ιταλοί ήταν αυτοί οι οποίοι, μαθητές του Πλήθωνα βεβαίως, που τον πήραν και είναι ακόμα θαμμένος εκεί. Κριτικάροντας το έργο του Πλήθωνα, θεωρούμε ότι ο λόγος του κατάφερε να μεταφέρει στις μέρες μας την ψυχή του ελληνικού κόσμου. Η σπίθα που άναψε στο Μιστρά, ο αναθεματισμένος, έτσι τον αποκαλούσε ο Γενάδιος, όπως τον αποκαλούσαν οι ρωσοφόροι, σιγοκαίει έστω και αν επισκιάζεται από την ομπρέλα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στο σημείο αυτό θα σας παρακαλούσα, προς τιμή του Πλήθωνα του Γεμιστού, που τουλάχιστον δεν θυμάμαι περισσότερη ανάλυση και προσωπικά να έχω κάνει, αλλά και να έχω ακούσει για τη συμβουλευτική της ηγεσίας του,